Μπορεί το δεύτερο κλειστό να μετονομαστεί τα επόμενα χρόνια σε όνειρο απατηλό για την πόλη των Ιωαννίνων, ωστόσο άλλες ενέργειες των τοπικών φορέων βοηθούν στο να δημιουργηθούν κάποιες νέες υποδομές που θα παίξουν ενδεχομένως σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των υποδομών αλλά και στην ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού μετά την αίθουσα βαρέων αθλημάτων που ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα και θα τεθεί στη διάθεση των αθλημάτων σάλας, την αποφόρτιση που ήδη προσφέρει το γυμναστήριο στη μεταμόρφωση και μετά την πρόσφατη απόφαση του Δήμου να προχωρήσει σε ένα μεγάλο έργο αναβάθμιση των σχολικών γυμναστηρίων, η πόλη ενδέχεται να αποκτήσει ένα νέο κλειστό γυμναστήριο. Την είδηση έδωσε ο Δήμαρχο Τόμα Μπέγκα στο πλαίσιο δηλώσεων που έκανε στο Δημαρχείο με αφορμή την ανακοίνωση τη Δημοτική Αρχή για την ανάπλαση των αθλητικών κέντρων σε Καλούτσανη και Κιάφα. Είναι μια προσπάθεια που πλέον ολοκληρώνεται, μια μελέτη ολοκληρωμένη σχετικά με τον αθλητικό χώρο ο οποίος υπάρχει στην περιοχή των Καρδαμιτσιών είναι και αυτός ένας ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον χώρος αθλητικός και θα αναπτύξει πολύ ε, τις υποδομές μας και σε μια περιοχή που πραγματικά θεωρώ ότι είναι και προσεγγίσιμη λόγω της, της περιφερειακού οδού των Ιωαννίνων από πολλά σημεία της πόλης. Εκεί λοιπόν ολοκληρώνουμε τη μελέτη, σε εκείνη τη μελέτη εκτός από τις ανοιχτές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και ένας κλειστός αθλητικός χώρος. Ο Θωμά Μπέγκα χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην ανάπλαση των αθλητικών κέντρων Καλούτσανη και Κιάφα με την προοπτική να μετατραπούν σε σημαντικού αθλητικού πυρήνε. Αποχαιρετά το 2016 με μια πραγματικά σημαντική εκκίνηση ε, έργων τα οποία έχουν σχέση με τον μαζικό αθλητισμό. Γιατί αυτή είναι η εκκίνηση, θα ακολουθήσουν κι άλλα. Ο Δημοσιογραφό προχώρησε στην προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση ενό σημαντικού έργου. Πρόκειται για το έργο με τον τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ». Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και αφορά παρεμβάσει βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών χώρων στο Αθλητικό Κέντρο Καλούτσανη και στο Αθλητικό Κέντρο Κιάφα. Η μελέτη του έργου προβλέπει στο Αθλητικό Κέντρο Καλούτσανη την αναδιάρθρωση του χώρου και των δραστηριοτήτων, προτείνοντα την κατασκευή δύο νέων εξωτερικών γηπέδων καλαθοσφαίριση και τη δημιουργία μια νέα πίστα skate. Προβλέπεται να καθαιρεθούν οι υπάρχουσες περιφράξει, να γίνει αποξύλωση του ασφαλτοτάπητα, να καθαιρεθεί το παράπηγμα από λαμαρίνε και στη θέση του να κατασκευαστούν δύο νέα εξωτερικά γήπεδα με τοποθέτηση αντικραδασμικού δαπέδου και μία πίστα σκέιτ παρκ. Το αθλητικό κέντρο Κιάφα βρίσκεται στην πλατεία, δίπλα από το σχολικό συγκρότημα. Καταλαμβάνει χώρο 6. 1380 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει δύο εξωτερικά γήπεδα καλαθοσφαίριση, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλωοτάπιτα και ένα βοηθητικό κτίριο με αποδητήρια, γραφείο ιατρού και αναψυκτήριο. Η μελέτη του έργου προβλέπει την αποξύλωση του χλωοτάπιτα του γήπεδου και την τοποθέτηση νέου, την ανακατασκευή των γήπεδων καλαθοσφαίριση με την αποξήλωση ασφαλτοταπίτων και την τοποθέτηση αντικρατασμικού δαπέδου. Καθώ επίση νέων μπασκετών, αλλά και εργασίε συντήρηση και ανακατασκευή του βοηθητικού κτηρίου. Και στα δύο αθλητικά κέντρα προβλέπεται η τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματο ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση 14 ιστών ύψου 9 μέτρων, όπου θα τοποθετηθούν διπλή προβολή LED. Με την ανατολή του νέου έτου, ο Ιωαννητών ετοιμάζεται και για την προώθηση του διαγωνισμού τη μελέτη για τη μετεγκατάσταση του εργοταξίου. Και θα ακολουθήσει και μία ανακοίνωση, η οποία θα μπορούσε και αυτή να έχει γίνει αυτές τις μέρες, αλλά θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, για τεχνικούς λόγους, στις πρώτες μέρες του 2017, και είναι η, ο διαγωνισμός για τις μελέτες για τη μετεγκατάσταση του εργοταξίου. Νομίζω και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το εργοτάξιο του Δήμου γνωρίζεται ότι είναι σε ένα σημείο που προσβάλλει την εικόνα της πόλης, ένα εργοτάξιο δίπλα στη Λίμνη. Άρα ξεκινάμε για αυτή την προσπάθεια για την μετεγκατάσταση του εργοταξίου. Είναι τρεις κινήσεις στο τέλος του 2016 και στην αρχή του 2017. Θα ακολουθήσουν κι άλλα.